Και ο δεν στηρίζει καμία παράβαση. Δεν λέω στο χάο. Όχι, δεν είναι στο χάο. Τι είναι σχαρτηριά, τι λέει. Εδώ είναι ο ορισμός του άμεσου φάου και κίτρινη κάρτα. Διότι το επικίνδυνο παίξαμε εδώ έχει επαφή. Μάλιστα. Δεν πάτε εδώ καλά. Αμά. Ωραία, είδα. Σε 24. Εδώ βλέπω ότι ο ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού πέφτει με τα δύο τα δύο πόδια. Εδώ έδωσε φάουλ. Εδώ έδωσε φάουλ. Όμως δεν έδωσε κίτρινη κάρτα. Εδώ θα μπορούσε να φτάσει, διότι το επικίνδυνο παίξιμο είναι ρηψοκίνδυνο, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και κόκκινη κάρτα. Επειδή πάει με τα δύο πόδια. Επειδή πάει. Και εδώ έδωσε κίτρινη κάρτα. Σε αυτή εδώ τη φάση έδωσε κίτρινη κάρτα που δεν σου πει κόφη. Έτσι αντιλαμβάνει το πιθαρικό έλεγχο. Ναι. Αυτό πρέπει να μα πει. Πρέπει να δώσω φάουλ και να δώσω κάρτα. Όχι, δεν έδωσε φάουλ. Το γράμμα εδώ. Στο 40. Σοβαρά πρέπει να απασχολήσουν αυτά τα σφάλματα. Ναι, 40 δεν είναι αντίφαση. Δεν έπρεπε να το πει. Δεν έπρεπε να το πει. Εντάξει, δεν το έκανε και ο Βέστερ, δεν καθόρισε αποτέλεσμα. Όχι. Απλά στον κρατικό έλεγχο δεν πρέπει να αφήνουν του ποδοσφαιριστέ μέσα να παίζουν τόσο επικίνδυνο. Χωρί να γίνεται ούτε μία παρατήρηση. Ναι, καλά. Που λέμε για πολλά για του διαιτητέ του ελληνικού πρωταθλήματο και καλά κάνουμε γιατί οι περισσότεροι δεν είναι. Μάλλον ανεπαρκή να είναι από πίσω, κάτι άλλο, δεν ξέρω. Αν δείτε τι έχει γίνει σήμερα στο Σουόλο, όλο τι έχει κάνει ο Ριτσόλη, θα συζητάγαμε εδώ όλη την εκπομπή. Τι είναι ο Ριτσόλη. Τι είναι ο Ριτσόλη. Πήρε και χρόνο από τον παίκτη μου.